σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Στο κέντρο υποδοχής Μερσινιδίου βρίσκονται από εχθές το βράδυ 115 λαθρομετανάστες, 56 άνδρες, 20 γυναίκες και 29 παιδιά που έφτασαν στο νησί μας από τα απέναντι τουρκικά παράλια μετά από μια δραματική επιχείρηση διάσωσής τους από τις ελληνικές αρχές με την συνδρομή της Frontex. Όλα ξεκίνησαν εχθές γύρω στις 12 το μεσημέρι, όταν τα λιμεναρχεία Χίου και Λέσβου ειδοποιήθηκαν από τον θάλαμο επιχειρήσεων ότι μεταξύ των δύο νησιών έπλεε ακυβέρνητο σκάφος με λαθρομετανάστες. Το πλωτό του λιμεναρχείου της Χίου έφτασε πρώτο στο σημείο και ξεκίνησε την επιχείρηση εντοπισμού του σκάφους, κάτι που έγινε λίγο αργότερα με την βοήθεια του ελικοπτέρου Super Puma. Μετά τον εντοπισμό του ακυβέρνητου πλοιάριου, οι άνδρες του λιμενικού περισυνέλεξαν τους μετανάστες με ασφάλεια, μεταφέροντάς τους πρώτα στα Καρδάμιλα και στη συνέχεια στο Μερσινίδη. Μεταξύ των επιβεβαιών να πούμε ότι ήταν και οι δύο διακινητές, οι οποίοι θα οδηγηθούν στο αυτόφορο. Το πρωί της Παρασκευής τώρα σήμερα, ξεχωριστά άνδρες, γυναίκες και παιδιά μεταφέρθηκαν για ιατρικές εξετάσεις στο Σκυλίτσιο για να ελεγχθεί εάν υπάρχουν προβλήματα υγείας. Οι λαθρομετανάστες είχαν να βγουν στην περιοχή μας από πέρσι τον Οκτώβριο. Και αυτή τη στιγμή δεν βγήκαν στην περιοχή μας λαθρομετανάστες, δεν βγήκαν από τα απέναντι τουρκικά παράλια. Οι λαθρομετανάστες ήταν στα 12 ναυτικά μίλια βόρεια της Χίου, μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης. Δηλαδή, αν η Μυτιλήνη πήγαινε πιο γρήγορα, το περιστατικό ενδεχομένως να το είχε πάρει η Μυτιλήνη. Δεν ήταν στην περιοχή τη δικιά μας, ήταν στην ανοιχτή θάλασσα. Απλά φτάσαμε πρώτοι, δηλαδή. Φτάσαμε πρώτοι και με διαφορά. Γιατί καλώς ή κακώς, όταν υπάρχει ένα σήμα κινδύνου, πρέπει να το αντιμετωπίσεις άμεσα και πρέπει να προστρέξεις για βοήθεια. Και όταν γίνεται όταν πάνω στο σκάφος υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν γυναίκες, υπάρχουν άτομα τα οποία ενδεχομένως χρήζουν κάποιας ειδικής βοήθειας, τα πληρώματα του σκάφου μας και όλοι εμείς είμαστε σε ετοιμότητα να προστρέξουμε και να παράσουμε κάθε δυνατή βοήθεια. Να αλλάξουμε όμως θέμα. Ένας ακόμη νεαρός συμπολίτης μας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο τα ξημερώματα σήμερα στην οδό Βερίτη, λίγο μετά την κλινική Αργυρούδη. Ειδικότερα στις 3:30 τα ξημερώματα, δίκυκλο με το ποδήλατο με κατεύθυνση από τη Χίο προς τα Θημιανά, εξετράπη της πορείας του και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και προσκρούοντας επάνω σε πόρτα γκαράζ με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο ο 22χρονος οδηγός του μοτοποδηλάτου Μάριος Μπαράκος και να τραυματιστεί σοβαρά ο συνεπιβάτης του Αργύρης Φερούς, 24 χρόνων, ο οποίος και μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η τροχαία της Χίου, ενώ σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν υπήρχε σύγκρουση με άλλο όχημα, ενώ και οι δύο νεαροί δεν φορούσαν προστατευτικό κράνης. Στις 3:30 τα ξημερώματα σήμερα, Παρασκευή. Δύο νεαροί επιβαίνανε σε μοτοποδήλατο, μοτσικλέτα, 100 κυβικά, παπί ήτανε, και κινούμενοι από Χίο προς Θημιανά, Βερίτη, λίγο μετά την κλινική του Αργυρούδη, ξετράπει το όχημα της πορείας της και προσέκουσαν σε γκαραζόπορτα, σε ένα κτίριο. Ερευνάται, έχουμε βρει κάποια εικόνα από κάμερα, που δείχνει ότι δεν υπήρχε άλλο όχημα εμπλεκόμενο. Δηλαδή το μηχανάκι έφυγε μόνο του. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε την αιτία. Για την προανάκριση θα βρεθεί η αιτία. Να προχωρήσουμε όμως. Πυκνό φαίνεται να είναι το σύννεφο καπνού που τυλίγει τις διατάξεις και κυρίως τον τρόπο εφαρμογής του νέου νόμου καθολικής απαγόρευσης του καπνίσματος. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Ομαρχιακή Διεύθυνση ανάμεσα στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, την Διεύθυνση Υγιεινής δηλαδή, την Δημοτική Αστυνομία και το Λιμενικό, υπό την Προεδρία του Αντινομάρχη Παντελή Κάργατζη, έγινε εμφανές ότι ο πρώτος τουλάχιστον μήνας θα κυλήσει δοκιμαστικά με τα αρμόδια όργανα να επιδεικνύουν ανοχή και να περιορίζονται σε συστάσεις και συμβουλές, κυρίως προς τους καταστηματάρχες. Εγώ να αναφέρω ότι ο καθένας έχει την ευθύνη να απολογείται στον εαυτό του για την βλάβη την οποία μπορεί να του προκαλέσει, είτε καταναλώνοντας προϊόντα τα οποία περιέχουν αλκοόλ, είτε καπνίζοντας τσιγάρα ή οποιοδήποτε παράγωγο καπνού. Πρώτες διαταγές που μας έχουν έρθει από το Υπουργείο, το οποίο είναι, όπως διαβάζω και εδώ, γιατί είναι πολύ καινούργιες οι διαταγές και ο νόμος, είναι καθαρά στο χώρο αρμοδιότητας των υπηρεσιών, των κατατόπων υπηρεσιών. Ό,τι ακούω τώρα σχετικά με το λιμάνι.
Στη χερσαία ζώνη του λιμένος, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που να υποπτεύει η λιμενική αρχή δεν υπάρχουν. Να πάμε στην αγορά όμως. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινήθηκε την περίοδο των θερινών εκπτώσεων η αγορά της Χίου παρά την έντονη παραφιλολογία περί μεγάλη ύφεσης, η οποία, όπως λένε οι καταστηματάρχες, τρόμαξε το αγοραστικό κοινό και συγκράτησε τις αγορές. Όπως δηλώνουν οι καταστηματάρχες του νησιού στο ρεπορτάζ που θα δείτε, περίμεναν ότι η κατάσταση θα είναι πολύ χειρότερη με βάση αυτά που άκουγαν, ωστόσο η κίνηση των εκπτώσεων φαίνεται ότι διέψευσε τα παραπάνω σενάρια. Να σας πω, στα δικά μου τα είδη, επειδή σχεδόν είναι πρώτης ανάγκης, δόξα τω Θεώ δεν είχαμε καμία έτσι, μεγάλη απόκληση από τα περσινά έσοδα. Τουρισμό δεν είχαμε πάρα πολύ, είχαμε περιορισμένο και αυτό από ό,τι έβλεπα και εγώ σκεπτόταν να κάνουν το παραπανίσιο έτσι, δωράκι. Ήταν πολύ σκεφτικοί και σφιγμένοι μπορώ να πω. Της πρώτης ανάγκης ήταν στα ίδια τα περσινά επίπεδα. Πιστεύω ότι το φθινόπωρο θα δείξει πώς θα είναι η όλη ιστορία. Αλλιώς, αν είναι έτσι, να ευχόμαστε να είναι έτσι, να μην έχουμε χειρότερα. Ευτυχώς κινήθηκε καλά η αγορά, αλλά κυριολεκτικά τη μέρα που αρχίσαν οι εκπτώσεις. Η τουριστική περίοδος συνήθως ξεκινούσε Ιούνιο τουλάχιστον στο είδος μας. Αυτή τη φορά ξεκίνησε ακριβώς 15 Ιουλίου με τη μέρα των εκπτώσεων. Άρχισαν εκπτώσεις. Αλλά κινήθηκε καλά. Ευτυχώς κινήθηκε καλά. Μπορώ να πω ότι είναι μάλλον θετικός. Τουλάχιστον πήγαμε πιο καλά από ό,τι περιμέναμε, γιατί η σεζόν ξεκίνησε πάρα πολύ δύσκολα. Μάιος, Ιούνιος ήταν πολύ δύσκολοι μήνες. Περιμέναμε πιο δύσκολες καταστάσεις. Ήρθαν λίγο καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Δεν μιλάμε τώρα για μεγάλες δουλειές, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μιλάμε και για το κλίμα που είχε δημιουργηθεί Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Τώρα το ερώτημα είναι ο χειμώνας, ο οποίος φαίνεται δύσκολος, φαίνεται περίεργος, εξαγγέλλονται στην ουσία νέα μέτρα δύσκολα για τον καταναλωτή και θα δούμε πώς θα πάει η αγορά. Η κίνηση στην αγορά ήταν σχετικά καλή, όχι απολύτως ικανοποιητική, αλλά αν κρίνει κανείς από την κρίση που περνάμε αυτή τη στιγμή γενικά στην Ελλάδα, ας πούμε ότι εντάξει, το ξεπεράσαμε λιγάκι, αλλά το δύσκολο θα είναι πιστεύω για το χειμώνα. Το φθινόπωρο θα συνεχίσουν οι προσφορές ή τι άλλο σκοπεύετε να κάνετε? Συνεχίζουμε με προσφορές. Έχουμε βγάλει προσφορές και στα οράσεις, γιατί τώρα με τα παιδάκια που πάνε σχολείο έχει μεγαλύτερη κίνηση στο οράσεως. Τουλάχιστον στο δικό μας είδος είναι η περίοδος τέτοια. Αλλά έχουμε κρατήσει και προσφορές και για το χειμώνα, για όλο το χειμώνα όσον αφορά τα ηλίου. Διότι βάζουμε συνέχεια προσφορές, προσπαθούμε να κάνουμε συνέχεια προσφορές ώστε να είναι πιο προσιτό στον κόσμο το προϊόν. Γιατί ο κόσμος πραγματικά δυσκολεύεται πια και θέλουμε και εμείς να γίνει όσο πιο προσιτό γίνεται. Εμείς προχωράμε σε αναδιοργάνωση της επιχείρησης, σε ανακαίνιση, σε προσεκτικές αγορές, σε τιμολογική πολιτική πολύ προστατική για τον καταναλωτή μας και μπάσχεται σε μια προσπάθεια που θα είναι να συντηρηθούμε, να διατηρηθούμε. Να πάμε τώρα στα Καρδάμιλα, όπου μια νέα συνεργασία εγκαινιάστηκε μεταξύ του Δήμου και του ΚΑΠΕ, του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, που αφορά την εκπόνηση μελέτης με θέμα την εκμετάλλευση των διαθέσιμων ποσοτήτων βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Η ολοκλήρωση και η εφαρμογή των πορισμάτων της μελέτης, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, θα έχει πολλαπλά ωφέλη τόσο για τον αγροτικό όσο και για τον αστικό πληθυσμό της Βορειοανατολικής Χίου. Φιλοδοξία του Δήμου είναι να αποτελέσει πρότυπο για την εκμετάλλευση και τη χρήση της βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας σε ολόκληρο το νησί. Ανακοινώνεται από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ότι από την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου θα υποβάλλονται στις διευθύνσεις και στα γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αιτήσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 20 και στις 21 Νοεμβρίου
και αφορούν τα επίπεδα Β1 μέτρια γνώση, Β2 καλή γνώση και Γ1 πολύ καλή γνώση στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική και για το επίπεδο Β2 καλή γνώση και Γ1 πολύ καλή γνώση στην Ισπανική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το ειδικό έντυπο υπάρχει στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Τώρα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει ότι οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 θα ξεκινήσουν στις 13 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στο τέλος του μήνα. Συνεχίζει τις καθημερινές της πτήσεις από και προς την Θεσσαλονίκη η αεροπορική εταιρεία Astra Airlines, ενώ κάθε Παρασκευή, Κυριακή και Δευτέρα εκτελεί δρομολόγια συνδέοντας την Χίο με την Αθήνα. Να περάσουμε και στις αθλητικές ειδήσεις. Πρεμιέρα εχθές για το κύπελο της Χίου. Η ομάδα της Καλαμωτής κατάφερε να κερδίσει με το ευρύ σκορ 5-0 τον ύφεστο, ενώ επίσης και η Ένωση Οικιάδας Λαγκάδας κέρδισε με 7-1 την ομάδα του Πιτιού. Να δούμε και τον καιρό που προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον ομό μας, ο οποίος αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν βόρειο-βορειοδυτική από 4 έως 5 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.